Βασική αρχή και συμβουλή εδώ και χρόνια προς τους καταναλωτές ήταν να εντοπίζουν την ημερομηνία παραγωγής και λήξης πάνω στις συσκευασίες των τροφίμων και από τις πρώτες δράσεις των καταναλωτικών οργανώσεων και στην Καβάλα ήταν να κατεβάζουν από τα ράφια των σούπερ μάρκετ προϊόντα των οποίων η ημερομηνία είχε λήξει. Τώρα όμως όλα αυτά πάνε στράφη. Θεωρούμε απαράδεκτη την υιοθέτηση και την κατάθεση μιας αγρονομικής διάταξης που ορίζει ότι μπορούν να διατίθεται στα ράφια των καταστημάτων προϊόντα των οποίων η ημερομηνία έχει λήξει. Διότι καταστρατηγείται ένα βασικό δικαίωμα των καταναλωτών που συνάδει με την υγεία και την ασφάλειά του. Μέχρι στιγμής υπάρχει αγρονομική διάταξη η οποία δίνει τη δυνατότητα στα καταστήματα να διαθέτουν σε χαμηλότερες τιμές τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης. Τόσα χρόνια εκπαιδεύουμε τους καταναλωτές να προσέχουν πότε παράγεται ένα προϊόν και πότε λύγει, έτσι ώστε να προβαίνουν οι όχι στην αγορά του. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια για την οποία κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια υπέρ των καταναλωτών να την ακυρώνει η συγκεκριμένη αγρονομική διάταξη την οποία θέλουν να θεσπίσουν. Και όπως είπα, καταστρατηγείται βασικό δικαίωμα των καταναλωτών. Αφού λοιπόν αυτή η έκπτωση ήδη προβλέπεται με αγρονομική διάταξη για τα προϊόντα που είναι κοντά στην ημερομηνία λήξης και η οποία μάλιστα σύμφωνα με την έρευνα που κάνουμε αγγίζει μέχρι και το 50%, θεωρούμε απαράδεκτη και πρέπει η συγκεκριμένη διάταξη να αποσυρθεί. Αυτό το συζητήσαμε και στην συνάντηση που είχαμε το Σαββατοκύριακο, την Περιφερειακή Συνάντηση Βόρειας Ελλάδος των Ενώσεων Καταναλωτών, όπου θα προβούμε σε μια αυστηρότατη επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία, προς τους αρμόδιους φορείς και υπάρχει η πιθανότητα να οδηγηθούμε και στην υιοθέτηση πιο δραστικών δράσεων σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θα το δούμε στην συνάντηση που θα έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών την Τετάρτη, για να δούμε αν οι κινητοποιήσεις μας θα είναι ακόμα μεγαλύτερες ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την δύσκολη εποχή την οποία ζούμε να μην κατεβάσουμε ακόμα περισσότερο την ποιότητα των προσφερόμενων τροφίμων και δεν πρέπει σαφώς σε καμία περίπτωση να μην εκμεταλλευτούμε την άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όλοι, έτσι ώστε να φέρουμε στο πιάτο μας, στο τραπέζι μας, σκουπίδια, λιγμένα προϊόντα. Και βέβαια ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι με αυτόν τον τρόπο θα κατεβάσουν τις τιμές των προϊόντων, καλό θα είναι να βρουν άλλες πολιτικές οι οποίες θα κατεβάζουν πραγματικά τις τιμές των προϊόντων, κάτι για το οποίο προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια οι ενώσεις καταναλωτών, όπου τα προϊόντα είναι σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τη στιγμή που το εισόδημα των Ελλήνων καταναλωτών ήταν, και βέβαια δεν το συζητάμε σήμερα, είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι των υπόλοιπων Ευρωπαίων.